θα προσέλθουν και θα φιλοξενηθούν για μία εβδομάδα στην Κρήτη, στη Χερσόνησο, επισκέπτες από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία. Προκειμένου να φιλοξενηθούν στην περιοχή μας για να αναδείξουν την πραγματική Χερσόνησο, το πραγματικό της πρόσωπο. Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα με μεγάλα τουριστικά site της Ευρώπης και παγκόσμια, το Trivago της Γερμανίας και το Zoover της Ολλανδίας. Ευρωπαίοι τουρίστες σε ρόλο reporter στη Χερσόνησο. Θα απολαμβάνουν τις διακοπές τους και θα μεταδίδουν μέσα από μεγάλα site τις εντυπώσεις, τις εμπειρίες τους, αναρτώντας παράλληλα φωτογραφίες, βίντεο και πλήθος πληροφοριών. Μέσα λοιπόν από το πρώτο, το Trivago, θα προσέλθουν και θα φιλοξενηθούν για μία εβδομάδα στην Κρήτη, στη Χερσόνησο, επισκέπτες από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία, μεγάλους προορισμούς, οι οποίοι έχουν επιλεγεί μετά από διαγωνισμό που έχει γίνει στη χώρα τους, προκειμένου να φιλοξενηθούν στην περιοχή μας για να αναδείξουν την πραγματική Χερσόνησο, το πραγματικό της πρόσωπο, μέσα από την διαβίωση την καθημερινή που θα έχουν με τον κόσμο, με τα μνημεία, τον πολιτισμό, την παράδοση. Με υποχρέωση να αναρτούν στο site του Trivago όλη αυτή την ειδησιογραφία, όλη αυτή την εικόνα, τις εμπειρίες, τις γνώσεις από την περιοχή. Με στόχο την προβολή της ευρύτερης περιοχής, ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί τη δράση «Ανακαλύψτε τον Δήμο Χερσονήσου» σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τουριστικά site της Γερμανίας και της Ολλανδίας, έχοντας παράλληλα τη στήριξη από φορείς του τουρισμού. Η οποία δεν κοστίζει πολύ. Στην προσπάθεια μας αυτή βρήκαμε συμπαραστάτες και συνεργάτες, τους επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι προσέφεραν τα εισιτήρια, προσέφεραν τα καταλήματα, τα αυτοκίνητα. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος και ένας από τους γνωστότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Προσπαθούμε λοιπόν να τονώσουμε, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά του. Αρχές Σεπτεμβρίου έρχονται οι πρώτες ομάδες τουριστών ρεπόρτερ, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε Μάλια, Χερσόνησο, Γούβες αλλά και Ενδοχώρα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, το Zoover, που είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό site της Ολλανδίας, έχει ήδη επιλέξει αυτούς οι οποίοι θα είναι για μία εβδομάδα εδώ μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι τέσσερις ομάδες και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη δημοσιότητα, μέσα από αυτή την ίδια την πληροφόρηση από επισκέπτες, τουρίστες, θα μπορεί να αναδειχθεί ο πραγματικός εαυτός του Δήμου Χερσονήσου.